Οι παίχτες πόσους περιμένουν το ντέρμπι? Οι παίχτες που περιμένουν το ντέρμπι με μεγάλη χαρά και γιατί πιο πολλοί περιμένουν αυτά τα μάτς για να αναδειχτούν και να και ψυχολογικά, επειδή μου στα τοπικά αυτά τα μάτς είναι που θέλει να παίξει κάθε ποδοσφαιριστής τοπικού επίπεδου βέβαια. Πιστεύω θα είναι όλοι καλά τα παιδιά και θα πάνε καλά. Πιστεύεις ότι ο Ατρόμητος μπορεί να συνεχίσει και μπορεί να προχωρήσει και να ανέβει και κατηγορία? Βεβαίως μπορεί. Άμα δεν μπορούσε δεν θα ήμασταν τώρα σε αυτή τη θέση. Και να διεκδικούμε τώρα το Σάββατο ότι που άμα νικήσουμε θα είμαστε στην πρώτη θέση και θα είμαστε πρωταθλητές. Βέβαια θα παίξουμε και τα μπαράζα. Πιστεύω πως μπορούμε, ναι. Έχουμε ακούσει τον προπονητή σας παλιότερα να λέει ότι κάθε παιχνίδι το παίζετε για να χαιρόσαστε και πάνω απ' όλα να βγαίνει αυτό το καλό κλίμα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Σας φορτώνει άγχος καθόλου που αυτό το παιχνίδι ή θα σας φέρει στην κορυφή ή θα σας στείλει να παίξετε μπαράζ πιθανόν με τον Όμηρο, αν κερδίσει ο Όμηρος? Όχι, δεν μας φορτώνει άγχος. Εμείς δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα. Από την αρχή ξεκινήσαμε, θέλω και να τονίσω ότι η ομάδα κάνει πρωταθλητισμό και δεν παίρνει ούτε ένας παίκτης ούτε ένα ευρώ. Και αυτό είναι προς τιμή των παιχτών. Γιατί είμαστε κάθε μέρα στο γήπεδο και τα δίνουν όλα και είναι στην πρώτη θέση. Και αυτό πιστεύω είναι το πιο σημαντικό. Φτάνοντας τώρα στο τέλος της αγωνιστικής περίοδου, της κανονικής διάρκειας, χωρίς τον μπαράζ, χωρίς τους αγώνες μπαράζ, τι είναι αυτό που θυμάσαι πολύ χρονιά, σαν ποδοσφαιριστής, σαν αρχηγός του Ατρόμου? Θυμάμαι ότι είχαμε ένα πολύ καλό κλίμα μέσα στην ομάδα, περάσαμε πολύ καλά όλα τα παιδιά. Κάθε προπόνηση ήταν χαρούμενοι, φεύγαμε όλοι με το χαμόγελο στα χείλη και πιστεύω αυτό τα λέει όλα. Πιστεύεις ότι όλο αυτό το καλό κλίμα ήταν και η φωτογραφία του Ατρόμητου μέσα στον αγωνιστικό χώρο? Φυσικά, γιατί αν υπάρχει ένα καλό κλίμα στην ομάδα, αν υπάρχουν κλίκες εισαγωγικά όπως τα λέμε εμείς εδώ πέρα, είμαστε όλοι μαζί μια βροθιά και πιστεύω γι' αυτό έχουμε αντέξει μέχρι το τέλος και είμαστε εκεί που είμαστε.